Βρισκόμαστε στη σκάλα ποταμιάς, στη μαγευτική Χρυσή Ακτή. Ακούσαμε πολύ ωραία σχόλια για την ταβέρνα πιτσαρία Άθος και δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε και εμείς και να δοκιμάσουμε τις νοστιμιές που μας προσφέρει. Η ταβέρνα πιτσαρία Άθος φημίζεται για την πίτσα της, αλλά και για τα πεντανόστιμα μαγειρευτά και τα ψητά της ώρας. Κοντά μας έχουμε την ιδιοκτήτρια, την κυρία Αναστασία. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας? Το μαγαζί το έχουμε από το 2006, που πάει να πει ότι είναι 9 χρόνια που δουλεύουμε, αλλά ο άντρας μου ασχολείται με τη μαγειρική αρκετά χρόνια και έτσι έχει πολλές γνώσεις και αυτός πώς να μεταχειρίζει και ένα μαγαζί και από κουζίνα. Άρα έχει τρομερή εμπειρία στο χώρο. Βεβαίως. Και ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, για ποιον λόγο σας προτιμάμε? Εντάξει, πιο πολύ ερχόταν για την πίτσα. Αλλά τώρα που ήρθαμε εδώ μπροστά στη θάλασσα, όλα τα μαγειρευτά που έχουμε από θαλασσινά, από μαγειρευτά, από της ώρας, όλο ο κόσμος, πιστεύω ότι τα πάντα τους αρέσει. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία δηλαδή και για το ψαράκι μας και για το κρεατάκι μας. Είναι και καλό για τις οικογένειες, γιατί μπορεί μια οικογένεια να έρθει εδώ, τα παιδιά να φάνε πίτσα, οι γονείς να φάνε θαλασσινά ή ψάρια. Ιδανικά θα έλεγα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού? Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού πιστεύω ότι είναι, εκτός από την πίτσα, θα πω ότι είναι τα θαλασσινά και τα ψαρικά. Θαλασσινά, ψαρικά λοιπόν. Και τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο ξεχωριστούς και φημισμένους? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας? Το μυστικό πιστεύω είναι το καλό φαΐ και το καλό σέρβες που έχουμε. Είμαστε σαν μια οικογένεια, που είμαστε οικογένεια, αλλά και τα άλλα τα παιδιά που δουλεύουν εδώ. Είμαστε πολύ κοντά και... Είναι πολύ σημαντικό. Καλή ενέργεια το μαγαζί, εκτός και από τα φαγητά είναι... Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον να είναι φιλόξενο και πρόσχαρο και να είναι πάντα έτοιμοι να σε βοηθήσουν και να σε εξυπηρετήσουν. Σίγουρα. Από τον σεφ κάποιο μυστικό? Ο σεφ δεν μας λέει τα μυστικά του. Μάλλον καλά κάνει, ε. Ναι, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τον σεφ και για τα άτομα που δουλεύουν στην κουζίνα. Συγχαρητήρια, έχετε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Θα ήθελα να μου συγκρίνετε την περσινή σεζόν με την φετινή όσον αφορά την κίνηση του κόσμου, αλλά και την διάθεση. Είναι πολύ σημαντική η διάθεση για τις διακοπές μας. Σίγουρα. Βλέπω ότι η κίνηση έχουμε πιο πολύ κίνηση φέτος μέχρι στιγμής και βλέπω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος. Και δεν βλέπω ούτε για να είναι κάπως μουτρεμένη, μιζερία, όλα αυτά, όχι. Είναι πολύ σημαντικό στις διακοπές μας τουλάχιστον να είμαστε ευτυχισμένοι. Σίγουρα. Και όπως λέω, όταν είναι και το σέρβες καλό, όπως και το φαγητό, και ο κόσμος θα μένει ευχαριστημένοι. Άρα βάζετε κι εσείς το χεράκι σας για να είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.